Κύριε Κανταράκη, είστε ο πρόεδρος του Ενοικιασμένου Δωματίου Σιάθου. Θα θέλαμε να μας πείτε αν είστε έτοιμοι για την επαναλειτουργία σας στις 15 έκτου και κατά πόσο είναι εφικτά να γίνουν πράξη τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καταρχήν, κύριε Τζούμα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ έχει προκύψει ένα θέμα με μια ομιλία μου με τον ΕΟΤ. Αυτή τη στιγμή οι άδειες που κατέχουν τα τουριστικά καταλήμματα δεν είναι εποχιακές και δεν αναφέρουν πουθενά εποχικότητα, οπότε κάποια καταλήμματα μπορούν να ανοίξουν 1η έκτου. Αλλά αν αυτά τα καταλήμματα είναι φορολογικά ενεργά, δηλαδή παρουσιάζουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, τριμηνίες, έστω και μηδενικές, αν δεν έχουν φορολογικά δεν έχουν δηλώσει εποχικότητα, αυτό που θέλω να πω σε όλους τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων που θέλουν να ανοίξουν στην πρώτη του μηνός, να μιλήσουν με τους λογιστές τους, έτσι ώστε να προβούν, για να δουν αν μπορούν να ανοίξουν την 1η Ιουνίου. Όσοι έχουν κόλλημα, για παράδειγμα, 15 έκτου θα ανοίξουν τα καταλύματα που έχουν φορολογικά έχουν κάνει παύση ή έχουν κάνει παύση και δεν έχουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και όλα αυτά που ανέφερα πριν, θα ανοίξουν 15 έκτου. Βασικά, όλοι όσοι έχουν τουριστικά καταλήμματα πρέπει να ενημερωθούν από τους λογιστές τους σε τι κατάσταση είναι φορολογικά. Αν φορολογικά φαίνονται ενεργά, μπορούν να ανοίξουν και την 1η έκτου. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί στο νησί μας, το 95% δεν γράφει εποχικότητα. Οπότε τα καταλήμματα μπορούν να ανοίξουν στην 1η έκτου του 2020. Οπότε για εσάς η ανακοίνωση των υγειονομικών πρωτοκόλων για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι εφικτά? Τι μέτρα πρέπει να πάρετε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσετε το καλοκαίρι? Κοιτάξτε να δείτε, τα μέτρα τα παραλάβαμε σχεδόν πριν από λίγο. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες, όπως για παράδειγμα αν θα ισχύουν τα ίδια μέτρα στα υγειονομικά πρωτόκολλα, στα καταλήμματα κάτω των 50 δωματίων ή πάνω των 50 δωματίων, το οποίο αυτό θα λυθεί μέχρι τη Δευτέρα, θα έχει λυθεί το θέμα. Επίσης, τα πρωτόκολλα είναι διαχειρίσιμα γιατί πάνε βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και ένα θέμα που είναι σημαντικό είναι που για το νησί μας είναι, για παράδειγμα, για τα καταλήμματά μας, η συνεργασία με γιατρό. Αυτή τη στιγμή το νησί απαριθμεί γύρω στα 1500 καταλήμματα, το οποίο δεν είναι εφικτό η συνεργασία με γιατρό. Και πώς θα γίνει? Δηλαδή πρέπει να γίνει σύμβαση, θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και αν μπορεί, για παράδειγμα, το κέντρο υγείας με τους γιατρούς να μας καλύψει ή οι ιδιωτικοί γιατροί. Και ποιο θα είναι το κόστος? Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχει το ίδιο κόστος ένα κατάλημα με 4 δωμάτια ή 5 ή 8 ή 10 με ένα κατάλημα που έχει 30 δωμάτια. Οπότε είναι ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να λύσουμε και θα γίνει και μέσω του ΕΟΤ αυτό που έχουμε άψει η συνεργασία. Ποιο θα είναι το κόστος? Φέτος βλέπουμε είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Έχουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εν μέρη είναι διαχειρίσιμα, αλλά υπάρχουν πολλές απορίες. Βγήκαν αυτή τη στιγμή και οπότε θα υπάρξουν και διευκρινήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη θα έχει λυθεί το θέμα αυτό. Υπάρχουν καταλήμματα που δεν θα ανοίξουν φέτος. Δηλαδή, αν δεν συμφέρει κάποιο κατάλημα να ανοίξει ή δεν μπορεί να ρισκάρει να ανοίξει, δεν θα ανοίξει. Από ό,τι καταλαβαίνετε, κάτι πρωτόγνωρο για μας. Είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη. Έχετε κάποια πληροφορία από τα υπόλοιπα καταλήμματα, από τα υπόλοιπα ανοικιαζόμενα δωμάτια, ότι δεν θα ανοίξει κάποιο από αυτά? Έχετε μιλήσει καθόλου με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες? Έχω μιλήσει με τους ιδιοκτήτες και η βασική προϋπόθεση ήταν να περιμένουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εφόσον είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρέπει να διευκρινιστούν όσο γίνεται καλύτερα, έτσι ώστε να δούμε αν το κόστος μας συμφέρει να ανοίξουμε. Μιλάμε για μια σεζόν σχεδόν τρίμηνη. Μιλάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του νησιού εξαρτάται από τα τσάρτερ, το οποίο οι αγορές, οι παραδοσιακές αγορές της Σιάθου, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν στο νησί, όπως είναι η Αγγλία, η Ιταλία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που δεν κατέβει η αγγλική αγορά, δεν έρθουν οι Άγγλοι, που είναι πηγή ζωής για το νησί, θα υπάρξει μεγάλο θέμα. Πολλά καταλήμματα δεν θα ανοίξουν. Γιατί είναι τα κόστη μεγάλα, γιατί θα υπάρξουν και πληρότητες. Γιατί μην ξεχνάμε και ότι και ο εγχώριος τουρισμός
είναι ένα 10%, 10-15%, να σας πω και 20%. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό υπάρχει και ο λόγος και η πίσω σκέψη ότι κάποια καταλήμματα δεν θα ανοίξουν, αν δεν τους συμφέρει. Φαντάζομαι ότι τα κάποια καταλήμματα από αυτά γεμίζουν το καλοκαίρι από κόσμο. Η πληρότητά τους έχει να κάνει όσον αφορά τους tour operator, τα τουριστικά γραφεία. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οποίοι γεμίζουν τα δωμάτια από μόνοι τους, χωρίς κάποιο τουριστικό γραφείο. Έχετε κάποια ενημέρωση από τους tour operator, έχετε κάποια ενημέρωση από τα τουριστικά αυτά γραφεία που συνεργάζεστε, πώς θα είναι το καλοκαίρι, πώς θα είναι αυτή η τρίμηνη σεζόν? Κοιτάξτε κύριε Τζούμα, αυτή τη στιγμή βγαίνει ο καθένας και λέει την άποψή του, λέει διάφορα. Για παράδειγμα, έχουμε ακόμα ακούμε ότι μάλλον η TUI δεν θα κατέβει στο νησί. Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί και να μην ισχύει. Αν όλα μεταβάλλονται, πηγαίνουμε βήμα-βήμα, βδομάδα τη βδομάδα και βλέπουμε. Αν δεν δούμε επίσημες ανακοινώσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε θεωρίες. Είμαστε σε μια τόσο δύσκολη περίοδο που όλοι εξαρτιόμαστε από τον τουρισμό και περιμένουμε να πιαστούμε κάπου. Εγώ πλέον λέω ότι είτε έρθει ένα tour operator, είτε δεν έρθει ένα tour operator ή ένα charter ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το βλέπουμε επίσημα, γιατί η παραφιλολογία υπάρχει παντού. Δεν λέω, η υπερφιλολογία από κάπου πηγάζει. Ναι, δεν διαφωνώ. Μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να είναι ψέματα. Αλλά αν δεν το δούμε επίσημα, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ελπίδα. Όχι από αισιοδοξία. Χρειαζόμαστε και λίγη αισιοδοξία. Είστε σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ξενοδόχου, τον κύριο Ευσταθίου, να μιλάτε σχετικά με τα θέματα όσον αφορά τα καταλήμματα? Ναι, μεν τα ξενοδοχεία είναι μια άλλη κατηγορία από μόνα τους. Βέβαια, συσχετίζονται όλα μεταξύ τους, γιατί όλα έχουν να κάνουν με μια πηγή που λέγεται τουρισμός. Με τον κύριο Ευσταθίου έχουμε άψογη συνεργασία. Μιλάμε συνεχώς και βλέπουμε πώς θα κινηθεί η αγορά. Το θέμα είναι αυτό που λέω, ότι όλα μεταβάλλονται. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή σήμερα, για παράδειγμα, ότι δεν κατεβαίνει TUI ή κατεβαίνει TUI και κάθε TUI. Γιατί σε 10 μέρες μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και να ισχύει το αντίθετο. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα μέχρι τις 15 Ιουνίου στο πώς θα κινηθούν οι αγορές. Εμείς μπορεί να είμαστε ανοιχτοί και να περιμένουμε τον κόσμο από το εξωτερικό, από όλες τις αγορές της Ευρώπης, αλλά μην ξεχνάτε, δεν ξέρουμε αν αυτοί είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα σύνορά τους ή να δώσουν κόσμο στην Ελλάδα, στην Ισπανία, σε όλα τα μέρη. Γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά κριτήρια. Αν είναι υψηλός ο κίνδυνος, νομίζω ότι δεν θα κατέβουν. Δεν θα ανοίξουν τα σύνορά τους. Αν είναι χαμηλός, θα ανοίξουν τα σύνορά τους και θα κατέβουν. Όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι στη Σκιάθο, όσον αφορά το κομμάτι της υγείας, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αναβάθμιση όσον αφορά το κέντρο υγείας Σκιάθου για να έχουμε περισσότερο τουρισμό? Γιατί έχουμε ακούσει ότι νησιά τα οποία είναι αναβαθμισμένα όσον αφορά τον τομέα της υγείας θα έχουν μεγαλύτερη προσέλευση από το εξωτερικό και από τον εγχώριο τουρισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Η περιφέρεια και ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσουν έτσι ώστε να επανδρώσουν το κέντρο υγείας όσο καλύτερα γίνεται, και νομίζω ότι προς εκεί πάει. Έτσι ώστε η Σκιάθος να φαίνεται σαν ένας προορισμός COVID safe. Επίσης θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρχές, τα υπουργεία, ότι όπως είπε ο υπουργός Θεοχάρης, ο κύριος Θεοχάρης, ο υπουργός τουρισμού, μας έχει αναφέρει ότι μικροί προορισμοί που απέχουν 2 ώρες από την υπηρετική Ελλάδα θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμη και πιο προσιτή. Πιο προσιτή και στους ξένους τουρίστες και πιο safe, πιο safety. Αν αυτό το επισημάνουμε, ότι γιατί και η Σκιάθος, ξέρετε ότι είναι 2 ώρες από το Βόλο, από την υπηρετική Ελλάδα, είτε με θαλάσσιο ταξί, είτε με το ΕΚΑΒ, το θαλάσσιο ΕΚΑΒ, είτε με το καράβι, με όλα αυτά. Αυτό θα πρέπει να το διαφημίσουμε και να το τονίσουμε και να το κάνουμε γνωστό και στα υπουργεία, παντού, έτσι ώστε η Σκιάθος να είναι σε ένα κομβικό σημείο και σαν προορισμός να είναι safe και να έχει τα θετικά του, γιατί είναι ένα από τα θετικά πράγματα. Θα πρέπει πλέον να αναδείξουμε όλα τα θετικά που έχουμε. Θα πρέπει να επανδοθεί το κέντρο υγείας, να επισημανθούν ότι η Σκιάθος απέχει 2 ώρες από την υπηρετική Ελλάδα και από τα σημεία spot που είναι για τον COVID-19.
όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν γνωστά. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα έτσι ώστε να είμαστε δυνατοί και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να δούνε και οι tour operator και, και οι ξένες χώρες ότι η Σκιάθος θα πρέπει, είναι COVID safe. Οπότε ρίχνετε το βάρος και στο Δήμο αλλά και στην περιφέρεια να κάνει κάποιες κινήσεις, να γίνει γνωστό η Σκιάθος ότι μπορεί να δεχθεί τουρίστες έχοντας τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά το θέμα της υγείας και από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα. Εννοείται, εννοείται, γιατί σαν προορισμός, εμείς και είμαστε ένας μικρός προορισμός, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάει άψογα και είμαστε κοντά και στην πυρωτική Ελλάδα, δεν είμαστε μακριά. Η Σκιάθος είναι ένα πανέμορφο νησί που διαθέτει τη φυσική ομορφιά, διαθέτει καταλήματα, ξενοδοχεία, όλα αυτά, αλλά επίσης θα πρέπει τώρα πλέον το κομμάτι της διαφήμισης του νησιού να είναι το COVID safe. Για τον τουρίστα, για τον Έλληνα, είτε τον ξένο, από όπου προέρχεται αυτός. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν είστε αισιόδοξος εσείς ο ίδιος, αλλά και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κλίμα στο χώρο σας. Τι λένε οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες των νοικιαζομένων δωματίων, είναι αισιόδοξοι? Και η απεσιοδοξία είναι μέσα στο πρόγραμμα, πιστεύω και αυτή, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλοι αισιόδοξοι βλέποντας πώς κυλούν τα μέτρα και τα πράγματα καθημερινά. Οπότε πείτε μου ποιο είναι το κλίμα στο χώρο σας. Επικρατεί μια μεγάλη ανασφάλεια. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, από τη μία μέρα παίρνουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα και την άλλη μέρα παίρνουμε ένα μήνυμα απεσιόδοξο. Δεν έχουμε στάνταρ. Έχουμε αγχωθεί πάρα πολύ γιατί ζούμε σε κλίμα ανασφάλειας. Όλοι οι επαγγελματίες και τον κλάδο μας και την εστίαση και όλα ετοιμάζουμε τα μαγαζιά μας. Όλοι. Για να ετοιμαστούν όμως τα καταλήματά μας και τα μαγαζιά μας υπάρχει ένα κόστος. Δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουμε. Δηλαδή στα καταλήματα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουμε. Βγήκαν τα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Περιμένουμε διευκρινήσεις να δούμε αν συμφέρει το κατάλημα να ανοίξει και με ποιους όρους θα ανοίξει. Η εστίαση περιμένει τον τουρίστα να έρθει. Πόσοι τουρίστες θα έρθουν, πώς θα λειτουργήσουν τα εστιατόρια. Όλο αυτό το κομμάτι. Είμαστε μια λυσίδα όλοι. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε άγχος. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Εγώ εύχομαι και ελπίζω, γιατί σαν αισιόδοξος άνθρωπος, ελπίζω ότι 15 Ιουνίου θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και από τις αγορές πώς θα συμπεριφερθούν και οι ξένες χώρες και ο εγχώριος τουρισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης έχουν ληφθεί κάποια μέτρα και από την κυβέρνηση όσον αφορά τους εργαζομένους, τους εποχιακούς εργαζομένους, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση γενικώς. Όλο αυτό θα πρέπει πλέον να αποδοθεί και στον πελάτη. Η Σκιάθος σαν προορισμός θα πρέπει να φαίνεται φιλικός προς τον τουρίστα, θα πρέπει να φαίνεται οικονομικός προορισμός. Όλα αυτά πλέον για μια χρονιά θα είναι τα όπλα μας, πέρα από, από την φυσική ομορφιά του νησιού μας. Θέλετε να πείτε κάτι ως μήνυμα, κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για τις μέρες οι οποίες μένουν μέχρι να ξαναεπαναλειτουργήσετε όπως έχει ανακοινωθεί? Το μήνυμά μου είναι να κάνουμε υπομονή, να κλείσουμε λίγο τα αυτιά μας στις τηλεοράσεις και να δεχόμαστε τα αισιόδοξα μηνύματα, τα θετικά. Θα παρακολουθούμε στενά τα πάντα και ελπίζω όλοι μαζί πλέον, δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε όλοι χώρια, δηλαδή πλέον το όλοι μαζί πρέπει να γίνει πράξη σε όλους τους τομείς, γιατί περνάμε όλοι το ίδιο άγχος και την ίδια αγωνία. Πώς πλέον θα τεθούν και θέματα επιβίωσης και πρέπει όλοι μαζί πλέον να πορευτούμε. Οπότε το μήνυμα είναι να ενωθούμε όλοι, να υπάρξει ενωτικό κλίμα και να αφήσουμε τις διαφορές έξω από το τραπέζι για λίγο καιρό μέχρι να περάσει αυτή η μπόρα, να περάσει η σεζόν και να ξανασταθούμε όλοι πάλι στα πόδια μας. Εννοείται, κύριε Τζούμα, είναι ένα βασικό πράγμα. Αυτό. Να είστε καλά.